τα χρόνια από τη σκουριά, τα άλλα αυτοκίνητα εκεί μέσα στο προάβλιο, πέσαν τα γκαράζ, τα καταπλάκωσαν και τα γκάρα και τα πετάσαν. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο, είναι το κτίριο του Βούτυροκομείου. Το φτιάχνουμε το εξαιρετικό Βούτυρο Τατοίου, ονομαζόταν έτσι το εξαιρετικό Βούτυρο Τατοίου. Βλέπετε ότι τα κεραμίδια του, δεν υπάρχουν αυτά τα κεραμίδια σήμερα, είναι πολύ παλιά κεραμίδια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βουλιάζει η στέγη, να πέφτουν μέσα τα κεραμίδια και μετά να αναγκαστούμε να αγοράσουμε ευρωπαϊκού τύπου κεραμίδια, να τα βάλουμε και να φαίνεται το Τατόι στα τσίρκο. Δηλαδή δεν θα θυμίζει σε τίποτα τα πραγματικά του αρχιτεκτονικά στοιχεία που πρέπει να φυλαχτούν και να προστατευτούν. Το κτίριο αυτό, επειδή είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο και ένα μικρό κτίριο και το αγαπούμε όλοι, ότι ο σύλλογός μας έχει τη δυνατότητα να συνδράμει το Υπουργείο Πολιτισμού και γι' αυτό υπάρχουμε και δραστηριοποιούμαστε, μέσω δωρεών και χορηγιών και ιδιωτικών συνδρομών και πόρων, δηλαδή από τους ιδιώτες που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια του Συλλόγου, συγκεντρώνουμε χρήματα, φτιάχνουμε τις μενές και τις επιχειρηματικές, τους παραδίδουμε στην Υπουργείο Πολιτισμού και τότε είναι το λόγο που συναντηθούν κάτι στον κοινό κόμμα. Έχει μόνο να πληρώνει με τις επιχειρηματικές του Συλλόγου. Και εδώ είναι που παρήγα έχει και το κράτσι. Αίδαμα. Αίδαμα. Βουλόνια, βόητα, άλογα. Μπορείτε να το δείτε το κτίριο του Βουτυροκομείου από την μπροστινή πλευρά. Πραγματικά είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι του Χαν Κρίστιαν Άντερσεν. Όσο και αν φαίνεται ότι το κτίριο είναι ισόγειο, φανταστείτε ότι όταν ανοίξει αυτή η πράσινη πόρτα υπάρχουν 10 σκαλοπάτια τα οποία σε οδηγούν κατευθείαν στο υπόγειο. Το Βούτυρο δεν μπορούσε να βουλευτεί και να αποθηκευτεί σε ισόγειο κτίριο. Έπρεπε να βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ειδικά το καλοκαίρι, γι' αυτό το κτίριο αυτό είναι υπόγειο. Η επεξεργασία του Βουτύρου γίνονταν κάτω και αποθηκεύονταν για να μην λιώνει το Βούτυρο. Βλέπουμε δεξιά μας τη μεγάλη πλάσιγγα. Εδώ ανέβαινε το προφυγό του κύματος. Βλέπετε το παραθυράκι του Ζυγαριά μέσα, όπου ζυγίζονταν το εμπόρευμα. Ακριβώς πίσω μας το τετράγωνο, στην τετράγωνη αυλή, είναι όλα τα εργαστήρια. Εργαστήρια ξυλογλυκική, σιδηράδικα, πεταλάδικα, οτιδήποτε χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι εδώ, τα φτιάχναν ακριβώς από πίσω στην αυλική και τις σπιτάκια τα οποία έμεναν μέσα οι άνθρωποι. Από εκεί θα γυρίσουμε μετά. Αυτό είναι το κτίριο των εποχιακών εργατών. Καταλαβαίνετε ότι το Τατόι στην περίοδο του θρύγου, του ελιομαζώματος, των ζωριών, το καλοκαίρι κτλ. Είχε εποχιακούς εργάτες. Απασχολούσε εργατικό προσωπικό το οποίο ήταν εποχιακό. Εδώ έρχονταν